centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Παράσο, καλημέρα από την Καστοριά. Καλημέρα σας, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές της Καστοριάς. Τι έρχεται από 1η Αυγούστου? Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο τι έρχεται από 1η Αυγούστου. Είναι ότι έχει έρθει ήδη. Α. Γιατί πολλοί συμπολίτες μας είναι σε ιδιωτικές εταιρείες. Μάλιστα. Παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Ναι. Αυτή στα ψηλά συμβόλαια, στα ψηλά γράμματα των συμβολέων που δεν τα προσέχει, αλλά και να τα προσέξει ο κόσμος είναι δύσκολο να καταλάβει τι εννοούν, όταν έχουν ένα σωρό ορολογίες που δεν τις γνωρίζουμε εμείς που ασχολούμαστε δηλαδή. Αυτό είναι το ένα ζήτημα που αφορά τη ρήτρα οριακής τιμής συστήματος. Μάλιστα. Τα συμβόλαια έχουν αυτό. Τώρα ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς. Τι είναι η ρήτρα οριακής τιμής συστήματος λοιπόν? Η ρήτρα οριακής τιμής συστήματος, οριακή τιμή συστήματος, είναι η τιμή πώληση στη χοντρική. Mm-hmm. Τώρα λέγεται τιμή εξισορρόπησης αγοράς. ΤΕΑ λέγεται πλέον. Μάλιστα. Όμως όταν υπογράφηκαν τα συμβόλαια λεγόταν έτσι. Πάλι το ίδιο είναι, πρόκειται για την τιμή στη χοντρική, που γίνεται ένα χρηματιστήριο, το οποίο έχει γίνει τώρα το Νοέμβρη ένα άλλο, που λέγεται στην Ελλάδα Target Model, μοντέλο στόχος δηλαδή, και υπήρχε στις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στις αμερικάνικες πολιτείες. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι όταν οι τιμές στη χοντρική ανεβαίνουν πάνω από ένα όριο που ορίζει κάθε εταιρεία, γιατί δεν είναι ακριβώς τα όρια όπως τα βάζει η εταιρεία, λέει 40 με 50 ευρώ η μεγαβατόρα, άμα περάσει τα 50 ενεργοποιώ τη ρήτρα οριακής τιμής συστήματος. Αυτό σημαίνει, ας πούμε, ότι οι τιμές στη χοντρική αν ανεβούν πάνω από αυτό το όριο, τότε περνάνε αυτόματα στα τιμολόγια των καταναλωτών. Δηλαδή δεν θα ξαναυπογράψουν άλλο συμβόλαιο, θα δουν ένα λογαριασμό φουσκωμένο. Και όχι απλά φουσκωμένο, μπορεί να είναι διπλάσιο και τριπλάσιο από ότι. Στην τιμή του ρεύματος ή συνολικά στον λογαριασμό, επηρεάζει και άλλα πράγματα μετά? Όχι, αυτό είναι στην τιμή του ρεύματος. Στην τιμή του ρεύματος, που μπορεί να επηρεάσει όμως και ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Ναι, φυσικά. Γιατί αυτό το ΕΤΜΕΑΡ, ας πούμε, στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και άλλες. Το ΕΤΜΕΑΡ, που είναι το ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών ρήπων, είναι ένας τεράστιος φόρος, 27% επί της κατανάλωσης του ρεύματος. Αναφερθήκατε, κύριε Πράσο, στις ιδιωτικές εταιρείες ρεύματος για το συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι. Στη ΔΕΗ αυτό δεν υπάρχει? Ναι, θα σας πω τώρα τι γίνεται και με τη ΔΕΗ. Πρώτα αναλύσουμε αυτό, ότι τώρα οι μέρες αυτές, μάλλον από τότε που έγινε το Target Model Νοέμβριο, άρχισαν οι τιμές στη χοντρική να χειραγωγούνται και να ανεβαίνουν στη διπλάσια, και τώρα εν ώψη του καύσωνα, επειδή κατάλαβαν ότι θα υπάρξει μια αύξηση ζήτησης του ρεύματος, αυτό έφυγε πάνω από 100%. Δηλαδή μόνο σε μία μέρα πήρε 30% πάνω. Σημαίνει ότι οι τιμές στη χοντρική ξέφυγαν, δηλαδή πέρασαν τα 100 ευρώ και αυτό θα μετακυλήσει αυτόματα στα τιμολόγια των καταναλωτών των ιδιωτικών εταιριών ρεύματος. Χωρίς να περιμένουμε την 1η Αυγούστου. Τώρα θα μιλήσουμε για την 1η Αυγούστου. Η ΔΕΗ δεν είχε βάλει αυτή τη ρήτρα. Μάλιστα. Που λέγεται ρήτρα οριακής τιμής συστήματος. Ναι. Αλλά είχε μια άλλη ρήτρα που λέγεται ρήτρα εκπομπών ρήπων, δηλαδή τι πληρώνει όταν αυξάνουν τα τέλη των εκπομπών ρήπων, θα αυξάνονται και οι τιμές. Αυτό έχει η ΔΕΗ μέχρι τώρα. Μάλιστα. Όμως η παρέμβαση της ΡΑΕ, έγινε παρέμβαση της ΡΑΕ, πιθανόν να μην χαλάει και την πιάτσα των ιδιωτικών εταιριών. Από 1 Αυγούστου η ΔΕΗ θα βάλει αυτή τη ρήτρα οριακής τιμής συστήματος. Προς το παρόν δηλαδή δεν την έχει. Δεν την έχει, μάλιστα. Όμως θα τη βάλει και μετά θα δηλαδή δεν θα έχουμε σίγουρο το ρεύμα ότι ήξερα πληρώνω 100 ευρώ, θα πληρώνω 100, 105, 110. Εμείς έχουμε υπογράψει ένα συμβόλαιο, έτσι δεν είναι, κύριε Πράσο, που καθορίζει την τιμή της κιλοβατόρας, έτσι δεν είναι? Ναι, απλά μέσα στο συμβόλαιό μας. Έχει το ψηλό γράμμα που δεν το βλέπουμε εμείς. Έχει το ψηλό γράμμα που δεν το βλέπουμε και όπως σας είπα τώρα οι γονείς μας ή τα λοιπά. Ποιος και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι τι να καταλάβουν από ρήτρα
ωριακή τιμή συστήματος. Το λέω αυτό γιατί εδώ διαβάζουμε σε τίτλους τουλάχιστον, και αν μπορείτε να μας το εξηγήσετε, ότι θα έχουμε αυξήσεις έως 15,6% στους λογαριασμούς. 15,6% λογαριασμούς είναι... Εγώ νομίζω ότι θα είναι και πολύ περισσότερο. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν. Είχαμε ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν θα το παρακολουθήσατε, το χειμώνα που μας πέρασε, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στην πολιτεία του Τέξας, είχαν ακριβώς ρήτρα ωριακής τιμής συστήματος, ναι, με έναν βαρύ χειμώνα που η ζήτηση του ρεύματος αυξήθηκε, ναι, έφτασαν να πληρώσουν και 200 και 300% πάνω. Μάλιστα. Και ήρθαν κάτι λογαριασμοί στους ανθρώπους εκεί πέρα, 15 και 17.000 δολάρια για ένα μήνα ή για ένα δίμηνο, και δεν μπορούσαν να τα πληρώσουν, δηλαδή σταμάτησαν το ρεύμα τους. Φοβόμαστε τέτοιες εκτινάξεις. Θα είναι 15%. Πάντως, ήταν περισσότερο. Κύριε Πράσο, εδώ είχαμε ακούσει και από τον κύριο Χατζηδάκη, τον τότε Υπουργό Ενέργειας, ότι θα αφήσει τον ανταγωνισμό των εταιριών, ναι, να δουλέψει στην πράξη για να πάει φθηνό ρεύμα ουσιαστικά στον λαό. Μάλιστα. Και η λογική πραγματικά του να υπάρχουν εταιρείες με ανταγωνισμό είναι αυτή, έτσι δεν είναι? Δηλαδή έτσι λογικά να το δεις. Είναι αυτό. Μάλιστα ο Χατζηδάκης έλεγε μόλις θα φτιάξω αυτό το σύστημα, γιατί αυτός το έφτιαξε, ναι, το αυτό, target model, ναι. Τότε οι τιμές θα μειωθούν. Ακριβώς, αυτό. Την επόμενη μέρα που έγινε το target model, 1 Νοεμβρίου έγινε, σημειώστε το, 1 Νοεμβρίου έκανε, ναι, ο Χατζηδάκης το έκανε, 1 Νοεμβρίου, τις 2 Νοεμβρίου οι τιμές εκτινάχθηκαν. Αυτό είναι στρέβλωση όμως της αγοράς, δεν είναι κύριε Πράσο? Νομίζω πως ειδικά στην αγορά ενέργειας δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα ανταγωνισμού κτλ. Υπάρχει μια συνεννόηση σε όλα. Αν θα δείτε, ναι, όλες οι εταιρείες είναι ίδιο με το... στα ίδια. Υποθέταμε ότι θα είναι το ίδιο παιχνίδι με τις κινητές. Με τα κινητά και τις εταιρείες, ναι, ότι, ναι, εκεί δουλεύει ο ανταγωνισμός και σου προσφέρουν τα δωρεάν μηνύματα, ναι, από εδώ. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Η ενέργεια με τα τηλέφωνα, ναι, δεν είναι το ίδιο. Είναι άλλο πράγμα. Διότι η ενέργεια προϋποθέτει παραγωγή. Τι θα είναι αυτή η παραγωγή? Θα είναι από αέριο, θα είναι από λιγνίτη, θα είναι από ανανεώσιμες πηγές. Εμείς κλείνουμε εδώ τα εργοστάσια δίπλα, αλλά τα ανοίγει η Γερμανία από ό,τι μάθαμε. Η Γερμανία ανοίγει και θα τα κρατήσει. Η Πολωνία και μετά το 50 πήρε άδεια. Η Βουλγαρία λέει ότι δεν το αφήνω, διότι θα καταστραφώ σαν χώρα άμα κλείσω τη λιγνητική παραγωγή. Η Τσεχία το ίδιο πάει μετά τους 40. Αυτό ήταν το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων ήταν μια απόφαση του Μητσοτάκη, πιθανά πιεζόμενος κατά τη γνώμη μου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θέλουν να δίνουν το αέριο εκεί, να δίνουν το υγροποιημένο αέριο, πώς λέγεται, LNG. Το LNG, ναι, ναι, το οποίο η χώρα μας έχει προτιμηθεί από τη ΣΥΠΑ να είναι και η πύλη από την οποία θα φεύγει προς όλη την Ανατολική Ευρώπη. Mm-hmm. Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ήδη έχουν μπει σε αυτό και η Βουλγαρία και η Βόρεια Μακεδονία. Πάει η Μολδαβία, η Ρουμανία τώρα, και αυτοί θα παίρνουν αέριο μέσω της Ελλάδος, το υγροποιημένο των Αμερικάνων. Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, ας πούμε, των εταιριών και των δικών μας των εφοπλιστών, διότι θα φαντάζεστε τα καράβια τα οποία έχουν φτιάξει, έχουν επενδύσει πάνω από 20 δις δολάρια οι εφοπλιστές, και θα πάνε, θα κουβαλάνε υγροποιημένο αέριο από την Αμερική στην Ελλάδα. Όμως αυτά θα τα πληρώσουμε όλοι εμείς και αυτά, διότι είναι πανάκριβο ρεύμα. Εδώ κύριε Πράσο, μας ρωτάνε όμως και πώς θα μπορούμε να ελέγχουμε από εδώ και μετά. Δηλαδή, φαντάζομαι τα περιθώρια αντιδράσεων για να αλλάξει κάτι, μάλλον δεν υπάρχουν. Δικά σε περιοχές σαν την δική μας, αλλά εν πάση περιπτώσει με ποιον τρόπο μετά ο κόσμος θα μπορεί να ψάχνεται για το που μπορεί να πληρώνει λιγότερο, και αν δηλαδή αυτό το παιχνίδι της ενέργειας μπορεί κάποιος έστω και με μπόλικο ψάξιμο να βρει μια καλύτερη τιμή? Θα σας κάνω κι εγώ ένα ερώτημα. Ποιος είναι ο τρόπος δηλαδή από εκεί? Ποιος είναι, να σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση, ναι, που αφορά τα καύσιμα, το πετρέλαιο, τη βενζίνα και μάλιστα, τα λοιπά. Μάλιστα. Μπορούμε να βρούμε αισθητά διαφορές στις τιμές. Μπορούμε να βρούμε, αλλά είναι πολύ μικρές. Ναι, έτσι ακριβώς, ναι, θα γίνεται και στην αγορά ηλεκτρισμού. Θα βρίσκουμε κάποιες διαφορές από εταιρεία σε εταιρεία. Πενταροδεκάρες. Αλλά θα είναι, ναι, θα είναι, να μην το συζητάμε δηλαδή, άσκοπες. Θα είναι πολύ μικρές, αλλά το χοντρό πακέτο θέλουμε, δεν θέλουμε να το πληρώνουμε. Είτε πάμε σε αυτές τις εταιρείες, είτε μείνουμε στη ΔΕΗ, γιατί και την ΔΕΗ τη βάζουν. Αναγκαστικά δεν είναι πλέον μια δημόσια εταιρεία, όχι, αλλά βέβαια έχει μπει έτσι κι αλλιώς στα κόλπα τα χρηματιστηριακά και στα κόλπα της αγοράς. Οπότε και στη ΔΕΗ να πάμε, δηλαδή ο κόσμος
θα πληρώσει πανάκριβα το ρεύμα. Αυτό φοβόμαστε και νομίζουμε ότι η αντίδραση πρέπει να είναι κυρίως κινηματική. Μήπως δηλαδή το... ότι δεν θέλουμε. Ναι, μήπως ήδη το πληρώνει, γιατί εδώ παίρνω ένα μήνυμα και λέει: διαβάζαμε προχθές ότι η Ελλάδα έχει το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Ναι, ναι. Και ήδη το πληρώνει, έχετε δίκιο. Και ήδη το πληρώνει. Δηλαδή από την απελευθέρωση αγοράς ενέργειας που όπως είπατε μας έλεγαν θα γίνει ανταγωνισμός κτλ. Το ρεύμα στην Ελλάδα έχει τριπλασιαστεί. Αυτό που είπατε, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις που δεν προϋπήρχε, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ένας ακόμα λογαριασμός ρεύματος. Είναι, πραγματικά, επειδή το έχουμε ξαναπεί μέσα από την εκπομπή μας, κύριε Πάσο, πραγματικά, μας κάνει πολλά χρόνια εντύπωση αυτές οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, κυριολεκτικά. Ναι. Δεν ξέρω αν σας απασχολεί λίγο για τη δουλειά, καταλαβαίνω. Όχι, όχι, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Απλώς χτύπησε το τηλέφωνο. Ωραία. Μου ξαναλέτε. Έλεγα λοιπόν ότι πραγματικά αυτές οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις μας απασχολούν χρόνια. Και ο κόσμος, ακόμη και με τέτοιους τίτλους, δεν μπορεί να κατανοήσει τι είναι αυτό που πληρώνω και γιατί το πληρώνω. Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα. Πολλές φορές ένα λογαριασμό είναι τόσο δυσνόητα τα πράγματα τα οποία τα πληρώνουμε. Τι είναι οίκο, οίκο τι είναι, γιατί πρέπει να το πληρώνει ο κόσμος. Είναι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Και γιατί δεν είναι υποχρέωση η κοινή ωφέλεια από το κράτος. Δεν είναι υποχρέωση του κράτους και είναι υποχρέωση των καταναλωτών ενέργειας να πληρώνουν την κοινή ωφέλεια, γιατί τη μείωση εκπομπών αερίων ρήπων που δεν υπάρχει κιόλας, για να μην πάμε και σε αυτό το δεν υπάρχει καμιά τέτοια μείωση εκπομπών αερίων ρήπων, απλά η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βρήκαν έναν τρόπο για να παίρνουν εγγυημένες τιμές. Αλλά στον ανταγωνισμό, όπως λέμε, δεν υπάρχουν εγγυημένες τιμές, όμως στα φωτοβολταϊκά και στα ανεμογεννήτρες υπάρχουν εγγυημένες τιμές. Όταν αγοράζουν εμείς το ρεύμα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα, αυτοί το πουλάνε 300 ευρώ τη μεγαβατόρα. Και κάποιος πρέπει να το πληρώνει αυτό. Και έτσι το πληρώνει μέσα από αυτές τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Μάλιστα. Άρα λοιπόν για αυτό το κομμάτι, μάλλον δεν υπάρχει και επιστροφή. Πιστεύετε δηλαδή ότι ό,τι ανεβαίνει πια από εδώ και μπρος, δεν μπορεί να υποχωρεί με τίποτα, κύριε Πράσο, δηλαδή. Εντάξει, πάντα μπορεί και στο μέλλον. Άμα στα παιχνίδια τα δικά τους, που πλέον είναι όλα χρηματιστηριακά, ξέρετε πώς δουλεύουν τα χρηματιστήρια, χειραγωγούνται, μπορούν να ανεβαίνουν, να κατεβαίνουν, αναλόγως πώς τους βολεύει. Δεν λέω ότι δεν μπορεί, μπορεί και να πέσουν. Μπορεί και να πέσουν, μπορεί και να πέσουν όμως. Μπορεί, αλλά επειδή μάθαμε ότι συνήθως δεν πέφτουν, συνήθως ανεβαίνουν. Γι' αυτό ρωτάω. Το ρεύμα στην Ελλάδα ήταν το φθηνότερο στην Ευρώπη και σήμερα είναι το ακριβότερο στην Ευρώπη, όπως σωστά το είπατε. Και υπάρχουν 3 εκατομμύρια νοικοκυριά τα οποία αδυνατούν ή ζορίζονται, φτύνουν αίμα για να πληρώσουν το λογαριασμό αυτό του ρεύματος. Μάλιστα. Δηλαδή άρχισε να γίνει μια τεράστια πληγή το ρεύμα για την Ελλάδα. Εμείς λέμε ότι πρέπει οι εργαζόμενοι, οι καταναλωτές, ο λαός να ξεσηκωθεί, να πει τέρμα. Αυτό το έχουν κάνει σε άλλες χώρες. Ναι. Θα είχατε δει, ακόμα και στη γειτονική Βουλγαρία. Και τους σταμάτησαν. Βγήκαν όλοι στον δρόμο, λέει τέρμα, γιατί είναι ένα ζήτημα, ένα κοινωνικό αγαθό. Δεν μπορείς χωρίς ρεύμα να ζήσεις. Όπως χωρίς νερό, χωρίς φαΐ, σωστά, έτσι και χωρίς ρεύμα. Είναι κάτι που προαιρετικά το παίρνεις. Και αυτό αφορά και τα νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και επιχειρήσεις. Ειδικότερα οι μικρές επιχειρήσεις έχουν πάνω από 40%. Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν πάνω από 40% χρέη, ας πούμε, στον λογαριασμό του ρεύματος και αδυνατούν να τον πληρώσουν. Στην Δυτική Μακεδονία, από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, υπήρχε ένα καθεστώς για φθηνότερο ρεύμα στα νοικοκυριά. Ναι. Με όλο αυτό που γίνεται τώρα, θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό? Δεν ξέρω, γιατί και γι' αυτό ακούστηκε ότι θα σταματήσει. Επειδή ακούστηκε, γι' αυτό σας ρωτάω. Δεν το γνωρίζω ακριβώς, ας πούμε, αν έχει σταματήσει. Επειδή ή θα όμως σταματήσει. Είστε και επικεφαλής παράταξη στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Απλά εγώ πιστεύω ότι θα σταματήσει. Μήπως πρέπει να το δούμε λίγο, να το συζητήσουμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι, βεβαίως πρέπει να το δούμε. Θα το θέσουμε ως θέμα, οπωσδήποτε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που αυτό αφορούσε την παραγωγή ρεύματος από το λιγνίτι, τα οποία κλείνουν. Ξέρετε, το 50% έχει κλείσει ήδη, δεν περιμένει το 23%. Έκλεισε η Καρδιά σα, η Αμιντέο. Είναι το 50% της παραγωγής στην περιοχή μας. Και νομίζω άρα ότι δεν μας δίνουν ούτε τοπικό πόρο ανάπτυξη. Και αν δεν κάνω λάθος, κύριε Πράσο, πείτε μας και αυτό, αν μια από τις μονάδες αυτές λειτουργούσε, νομίζω της Καρδιάς, δεν θα χρειαζόταν και η εισαγωγή ρεύματος που κάνει η Ελλάδα σήμερα, έτσι. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, είναι ότι δεν θα χρειαζόταν με τόση εγκατεστημένη ισχύ που έχει η Ελλάδα. Όμως εκεί παίζουν και άλλα παιχνίδια. Και τώρα κάνουμε εισαγωγές. Μέχρι και από την Τουρκία.
Και την Τουρκία παίρνουμε και από την Βουλγαρία παίρνουμε και από την Αλβανία παίρνουμε. Και έχουμε κλειστές δικές μας μονάδες. Είναι και... κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Τέλος πάντων. Εντάξει, είναι τα ζητήματα στην ενέργεια. Είναι δύσκολα διότι μπήκαν μεγάλα, τεράστια συμφέροντα. Δηλαδή οι εταιρείες πλέον δεν είναι ελληνικές μόνο. Κάθε εταιρεία έχει μεγάλη, πίσω της μια μεγάλη πολυεθνική. Δηλαδή μεγάλα συμφέροντα, μεγάλα μέσα και δυσνόητα πολλές φορές για τον απλό τον κόσμο πώς γίνεται και τι γίνεται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Θέλει λίγο περισσότερο ψάξιμο δηλαδή, που είναι δύσκολο να το κάνει ο απλός πολίτης, διότι θέλει να στρωθεί ώρες να διαβάζει, να το ψάχνει. Όμως υπάρχει πρόβλημα εκεί, στην ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα μας, υπάρχει πρόβλημα το οποίο πρέπει να σταματήσει, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε τα βασικά. Δηλαδή ένα ψυγείο που να έχει η γιαγιά στο σπίτι, μια κουζίνα να μαγειρεύει. Κοιτάξτε κύριε Πράσο, τώρα θα βάλουμε αναγεννήτρια πάνω από το νυμφαίο και πάνω από το χωριό μου εδώ πέρα και θα είμαστε εντάξει. Κοιτάξτε, εκτός που ότι δεν θα έχουμε κανένα κέρδος από τις ανεμογεννήτριες που θα βάλουμε. Γίνεται και μια εκδήλωση, αν δεν κάνω λάθος, από την αριστερή συμπόρευση. Ναι, γενική συνέλευση έχουμε. Γενική τώρα. Συνέλευση. Αλλά μάλιστα. Έχουμε κάνει και η μερίδα, τα αναλύσαν αυτά τα ζητήματα. Συμμετέχουμε παντού όπου οι άνθρωποι, οι πολίτες, οι κάτοικοι ξεσηκώνονται, και στον Ιμφαίο ήμασταν και στη λίμνη κάτω του Πολυφύτου που θέλουν να βάλουν πλωτά φωτοβολταϊκά προχθές ενάντια στα νεκροταφείο Αμιάντο και τα λοιπά. Είμαστε παντού στους αγώνες των κατοίκων και θα είμαστε και θα τα φέρνουμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και στο δρόμο θα είμαστε για να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο. Τελευταία ερώτηση. Με τις ανανεώσιμες, όπως τις ονομάζουν, πηγές ενέργειας, υπάρχει περίπτωση να δούμε φθηνότερο ρεύμα στο μέλλον όταν θα αναπτυχθεί πλήρως το δίκτυο το οποίο σχεδιάζουν επίσης κολοσσοί? Όχι, αντιθέτως, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο περισσότερο μπαίνουν στο δίκτυο τόσο περισσότερο αυξάνουν τους λογαριασμούς ρεύματος. Τι κάνουμε τότε, δεν μπορώ να καταλάβω. Και γιατί είναι ακριβές? Γιατί έχουν, όσα σας είχα πει, εγγυημένες τιμές. Μέχρι το 2019 όσοι μπήκαν έχουν εγγυημένες τιμές που είναι πανάκριβες. Και αυτό. Αλλά επειδή δεν μπορούν να λειτουργήσουν μόνοι τους, μπαίνει αυτό που σας είπα πριν, η αγορά εξισορρόπησης. Δηλαδή μπαίνει το φυσικό αέριο για να στηρίξει την ανεμογεννήτρια και θέλει εξτρά πληρωμή αυτός που έχει το φυσικό αέριο, που έχει μονάδες φυσικού αερίου, γιατί λέει εγώ εξισορροπώ το δίκτυο, το οποίο δίκτυο το φέρνει σε ανισορροπία η ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Όχι όλες, αλλά οι ανεμογεννήτριες περισσότερο και τα φωτοβολταϊκά λίγο λιγότερο. Μάλιστα. Λοιπόν. Κύριε Πράσο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Για να σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε να πω και εγώ τις απόψεις. Πραγματικά σε ευχαριστούμε για το περίγραμμα, το τι θα ζήσουμε, τι ζούμε και το τι θα ζήσουμε με αυτή την ιστορία. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.